Είναι τα podcast της Athens Voice. Σταμάτης Κρυμιζής, ένας από τους σημαντικότερους διαστημικούς επιστήμονες. Ο μόνος που έχει μέχρι στιγμής επισκεφτεί με όργανα που έχει δημιουργήσει όλους τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Συζητάει με τον Μάκη Προβατά για όλη του την διαδρομή από το 1962 έως το 2021, περιγράφοντας την κάθε αποστολή σε αυτή την εκπληκτική πορεία της επιτόπου εξερεύνησης των πλανητών από τον άνθρωπο. Με την ενέργεια της ΔΕΗ. Επομένως, δίπλα στο Van Allen εξερευνήσατε, στείλατε, πώς να πω, μετρητές για τον Άρη, την Αφροδίτη, τη Σελήνη και κάνατε και ένα μεγάλο κομμάτι της έρευνας για τον πλανήτη Γη. Φεύγετε από το Van Allen, πάτε στο Johns Hopkins και η πρώτη έρευνα πλανήτη για πλανήτη, χωρίς να είστε πια πρόγραμμα που κάνετε, χωρίς να είστε μαζί με το Van Allen, είναι για ποιον πλανήτη? Είναι Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας. Απήγατε στους εξωπλανήτες κατευθείαν. Εξωπλανήτες. Τον Ερμή. Αλλά εδώ μεταξύ είχαμε κάνει και μια πρόταση η οποία ήταν για την εξερεύνηση της Αφροδίτης και του Ερμή. Και παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή είχε δεχθεί το πρόγραμμά μας, ακούστε, αυτό είναι μια εξαίρεση του κανόνας που είπατε προηγουμένως, και είχε προτείνει εμάς να είναι το πρώτο πείραμα που θα επιλεγεί, ο τότε επικεφαλής του επιστημονικού προγραμμάτου της NASA, ο οποίος είχε πολύ στενές σχέσεις επιστημονικές με τον Σίμψον, ο οποίος είχε προτείνει και εκείνος ένα τέτοιο πρόγραμμα, επέλεξε αυτό. Ο πρόεδρος της Επιτροπής έγραψε ένα πύρινο γράμμα στον υπεύθυνο για την επιλογή στην NASA και του είπε ότι έκανες λάθος και εμείς είπαμε αυτό και εσύ έκανες εκείνο κλπ. Δυστυχώς οι επιλογές είναι δύσκολο να τις ανατρέψεις. Και υπήρξε κάποια δικαιολογία, μίλησε και εμένα και μου είπε, ξέρω ότι έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά και τα λοιπά, αλλά έτσι νόμισα και... Τέλος πάντων, πέρασε αυτό. Τι γίνεται μετά? Επειδή το πείραμα αυτό ήταν κυρίως για μέτρηση κοσμικών ακτίνων και όχι για την πιθανότητα ύπαρξης μαγνητόσφαιρας στον Ερμή και μαγνητικού πεδίου, πέρασε αυτό το όργανο από τον Ερμή. Περαστικό, όχι, δεν έγινε δορυφόρος του πλανήτη και έκανε ορισμένες μετρήσεις οι οποίες ερμηνεύτηκαν ως ύπαρξης πρωτονίων εγκλωβισμένων στη μαγνητόσφαιρα του Ερμή. Κοίταξα εγώ τα δεδομένα και τον τρόπο που λειτουργεί ο μετρητής και με δύο άλλους συναδέλφους αποφασίσαμε ότι ερμήνευσαν τα δεδομένα όλους διόλου λάθος και στην πραγματικότητα ήταν η ύπαρξη τεράστιου αριθμού ηλεκτρονίων τα οποία παρερμηνεύτηκαν ως πρωτόνια. Και το δημοσίευσαμε αυτό. Αυτό είναι ποια χρονιά, 70, αυτό 69, 75. 75, ναι. Πριν το Voyager, λίγο πριν το Voyager. Το Voyager είχε αρχίσει ήδη, ναι. Αλλά αυτό ήταν δηλαδή η πρώτη, ας πούμε, διαφορά που είχαμε με ένα μεγάλο της... Και το δημοσίευσατε πού αυτό? Στο περιοδικό Journal of Geophysical Research. Και βέβαια αυτός που είχε δημοσιεύσει το πρόγραμμα του ζητήθηκε να απαντήσει και απάντησε και τα λοιπά. Ναι, σωστά τα κάναμε, εμείς είπαμε όχι. Εντάξει, περνάνε χρόνια τώρα. Γίνεται εγώ στο Johns Hopkins και τι κάνουμε, γίνεται μια προκήρυξη για νέα προγράμματα στη σειρά Discovery που είχε ιδρύσει η NASA
Είχαμε κάνει το πρώτο διαστημόπλιο που ήταν το Near Earth Asteroid Rendezvous, που έγινε δορυφόρος του αστεροειδούς Eros. Το εκτοξεύσαμε το 1996 και ήταν μεγάλη επιτυχία κτλ. Που υπάρχει και ο κρατήρας Χίος, έτσι, ναι. Προς τιμή σας, προς τιμή της πατρίδας σας. Και μετά προτείναμε να κάνουμε ένα δορυφόρο για τον Ερμή, να πάμε να εξερευνήσουμε τον Ερμή με μεγάλη λεπτομέρεια, με τον στείλουμε ένα προδιασμό όχι που θα περνούσε μια φορά, αλλά θα έμενε εκεί πέρα. Για πρώτη φορά για από πρώτη την πλευρά φορά. Σας να εξερευνήσετε τον Ερμή. Και κερδίσαμε το πρόγραμμα κτλ. Έγιναν οι μετρήσεις και απεδείχθη ότι υπήρχαν μόνο ηλεκτρόνια και όχι πρωτόνια στον Ερμή. Ο Σίμψον ζούσε. Ο Σίμψον είχε φύγει, εντάξει, δυστυχώς. Κάποιος επιστήμονας ήταν, γερός επιστήμονας. Εντάξει. Γίνεται διευθυντής του Ινστιτούτου Ενρίκο Φέρμι στο Σικάγο για με το να είσαι δευτέρας ποιότητας, αλλά έκανε καθένας τα λάθη του και είχε... Επομένως, ανατρέξατε σε αυτή την ανακοίνωση στο Geophysics Journal. Ναι, βέβαια. Και βέβαια έχουμε δημοσίευση και έκτοτε από το Messenger, ας πούμε, περιγραφές της μαγνητόσφαιρας, βιβλία, τεράστιο αριθμό δημοσιευμάτων. Αλλά θέλω να σας πω πώς δουλεύουν τα πράγματα καμιά φορά. Εν τω μεταξύ, όταν ήρθα στην Ελλάδα και ήμουν πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, ένας από αυτούς, από τα μέλη που είχαν επιλεγεί, ήταν ο Αμεντέο Οντόνι από το MIT, ο οποίος έτυχε να γνωρίζει τον άνθρωπο που είχε κάνει την τότε επιλογή για το Mariner 5 που είχε πάει στην Ορμή κτλ. Διότι ήταν φίλος με τον γαμπρό αυτού του ανθρώπου. Έλληνας, ο οποίος είχε παντρευτεί την κόρη αυτού του ανθρώπου που λεγόταν Τζαν Νόγκο. Και γνωριζόταν πολύ καλά κτλ. Και το γνώρισε και του λέει: «Α, λέει, ξέρεις, λέει, έκανα ένα μεγάλο λάθος στη δεκαετία του 70. Τι του λέει, να λέει, δεν επέλεξα τον πιο έξυπνο φυσικό που είχε η NASA τότε και επέλεξα κάποιον άλλο». Και του είπε αυτό που του είπε. Εντάξει, αφού υπόθηκε, τώρα επειδή είπατε πώς θα το πείτε, αφού υπόθηκε, λέει το πώς υπόθηκε. Μα είναι, δεν είναι. Ναι. Τεκμηριωμένο, είναι hearsay που λένε αυτό που το είπε. Εγώ δεν τον ήξερα τον Αντώνη μέχρι το που έγινε μέλος, ήταν μέλος της Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Αρχαιολογίας που άρχισε τη δεκαετία του 2010 δηλαδή, όταν είχαν περάσει όλα αυτά και είχαμε πάει στην Ερμή με τον Messenger. Σε όλη αυτή τη διαδρομή που γίνονται αυτά τα υπέροχα, αυτοί οι συναγωνισμοί μεταξύ κορυφαίων επιστημόνων που πια το καταλαβαίνουμε ότι είσαι και εσείς πια μέσα σε αυτούς, δεκαετία του τέλους, δεκαετία του 60, 70, αρχίζει, η πολιτική, τι αντιλαμβάνονται από αυτό, το αντιλαμβάνονται ως ευκαιρία
Πώς ακριβώς η πολιτική στην Αμερική εννοώ, πώς το αντιλαμβάνονται όλα αυτά τα φοβερά και απανωτά επιτεύγματα που κάνετε? Αυτό, ξέρετε, το εκτιμούσα πάρα πολύ, διότι πέραν από την προσεδάφιση στο φεγγάρι του Απόλλου με τον Άρμστρομ και τα λοιπά, που έδωσε τεράστια όθηση και στο πρόγραμμα με ανθρώπινα πληρώματα της NASA. Όλες αυτές οι επιτυχίες ήταν κάτι το οποίο το αναγνώριζαν, διότι μεταξύ άλλων είχε προωθηθεί η ηλεκτρονική τεχνολογία στο πρόγραμμα του Voyager που θα μιλήσουμε κάποτε στο μέλλον. Είχαμε προωθήσει αυτά τα τσιπάκια για πρώτη φορά, τα οποία στις αρχές της δεκαετία του 70 άρχισαν να τα κατασκευάζουμε, πηγαίναμε στις βιομηχανίες, μικρά εργαστήρια κτλ. Και άρχισαν να διαχέονται μέσα στην τεχνολογία. Αυτά τα τσιπάκια έδωσαν λαβήν, αν θέλετε, στη μεγάλη εξέλιξη των υπολογιστών. Άρχισαν να υπησέρχονται στις τηλεπικοινωνίες. Το πρόγραμμα του Voyager έχει δώσει μεγάλη όθηση. Όλα αυτά άρχισαν τη νέα οικονομία της Αμερικής στα ηλεκτρονικά. Και οι πρόεδροι ακόμη το είχαν αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό τη δεκαετία του 80 σας θα τα πούμε αυτά, μας έχει καλέσει και ο Ρίγκαν για γεύμα στο Λευκό Οίκο, δηλαδή 5-6 επιστήμονες από το Voyager τα λοιπά, δηλαδή, και το εκτιμούσαν ιδιαίτερα, διότι ξέραμε ότι η τεχνολογία με το να χρηματοδοτείται η NASA προωθεί την τεχνολογία στην αιχμή του δώρα της. Και δεν είναι λεφτά τα οποία είναι καμένα, αν θέλετε, είναι λεφτά τα οποία βέβαια χρησιμοποιούνται κυρίως για τους ανθρώπους που εργάζονται στο έδαφος, δεν είναι ότι βάζουν, ξέρω εγώ, χρυσό στο διάστημα. Προχωρεί η τεχνολογία. Και αυτό ήταν το ελαττήριο για τη μεγάλη εκτόξευση των πολλών τεχνολογιών στη Γη, που έδωσαν μεγάλη όθηση στην αύξηση του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος της Αμερικής. Κάτι. Πείτε μου κάτι, κάτι που δεν το ρώτησα πριν. Για τον Ερμή συνεχίζετε να φτιάχνετε δύο διαστημόπλοιο όπως φτιάχνετε για τον Άρη στην αρχή όλων των podcast λέγαμε ότι φτιάχνετε. Από τη δεκαετία του 80 και εκεί, ναι, αρχίσαμε πια για κάναμε ένα διαστημόπλοιο, διότι οι πύραυλοι είχαν εξελιχθεί στο επίπεδο που συνήθως ήταν επιτυχή. Σπάνια να υπάρχει μια έκρηξη από πύραυλο. Τα διαστημόπλια είχαν γίνει πολύ πιο φερέγγια, ας πούμε, με την τεχνολογία που είχε αναπτυχθεί, αν και συνέβαιναν ορισμένα παρατράγουδα από τότε. Αλλά βασικά το τελευταίο πλανητικό διαστημόπλιο που είχαμε δει ήταν το Voyager 1 και 2, το 1977. Και αυτή ήταν επειδή η αρχή αυτού του προγράμματος ήταν στην αρχή του 70. Ακόμη είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα με τους πυράβλους και τη δυνατότητα να επιτύχουν. Υπέροχα. Και μία τελευταία ερώτηση. Ο Ερμής έδωσε κάτι πέρα από αυτό που επιβεβαιώθηκε, αυτό που είχατε δημοσιεύσει εσείς, έδωσε κάτι καινούριο σε εσάς ως γνώση που ήταν πολύ χρήσιμη και κρίσιμη για τη συνέχεια πέρα από την επιβεβαίωση? Καλά, βέβαια αυτό δεν ήταν το μόνο πείραμα που υπήρχε στο διαστημόπλιο. Το Messenger το βγάλαμε. Διαφόρο. Λοιπόν, υπήρχαν διάφορα πειράματα τα οποία χαρτογράφησαν την επιφάνεια του Ερμή με τεράστια ακρίβεια. Έγιναν καλύψεις, όπως είπαμε, για το μαγνητόσφαιρα που περιείχε σχεδόν αποκλειστικά ηλεκτρόνια, που είναι η πρώτη μαγνητόσφαιρα που ανακαλύψαμε που υπήρχε αυτό το φαινόμενο. Ανεκάλυψε ότι υπήρχαν σε
κρατήρες στο βόρειο και στο νότιο πόλο κοιτάσματα από πάγο νερού. Φανταστείτε σε ένα πλανήτη του οποίου η μέρα είναι σε 326 βαθμούς Κελσίου, στο βόρειο πόλο που δεν το βλέπει καν ο ήλιος, υπάρχουν, θα έλεγα, πηγάδια στο βάθος των οποίων υπάρχει πάγος νερού. Γιατί δεν έχει ατμόσφαιρα να κινήσει όλη αυτή τη θερμότητα που υπάρχει στο έδαφος, να την μεταφέρει στο βόρειο πόλο και να γίνει αισθητή στο βάθος του πηγαδίου. Δηλαδή πολλά πράγματα, είναι άλλη ιστορία αυτή. Εντυπωσιακό, δηλαδή πολύ ωραίος, έτσι. Βέβαια. Δεν υπάρχει πλανήτης που να μην είναι εντυπωσιακό. Και διαφορετικός και απρόβλεπτος. Ωραία. Και έτσι κλείνουμε την έρευνά σας στους εσωτερικούς πλανήτες, συμπεριλαμβανομένου και το πλανήτη Γη, στον οποίο ζούμε. Και την επόμενη φορά θα κουβεντιάσουμε για τους εξωτερικούς πλανήτες και για τα Voyager, βέβαια, στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πρόσκληση και τη συζήτηση και τις εύστοχες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. 9 πλανήτες. 9 διαστημικά ταξίδια με τον Σταμάτη Κρυμιζή. Συζητήσεις με τον Μάκη Προβατά. Με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.